Συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω. Καλωσορίζω αυτούς που μας παρακολουθούν από μακριά και όσους είναι στην αίθουσα. Η σημερινή θεματολογία αφορά τις κακώσεις πολιτικής κρίσης. Είναι ένα πρόβλημα που είναι συχνό στην ανάμεσα επιμέλειες. Ανήκει σε αυτό που λέμε θεματολογία και με τη σειρά του ανήκει σε αυτό που λέμε γενική εθνολογία. Δηλαδή είναι υποχρέωση όλων μας να έχουμε γνώση και τουρισμή των κακώσεων της πολιτικής κρίσης. Και τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούμε άμεσα και πολλές φορές η παρεμβλητικότητά μας μπορεί να έχει και πολύ σημαντικές επιδράσεις στην πορεία αυτών των αρρώστων. Η ευρύτερη κυρία Μαυροπούλη, το δεν την ξέρετε, είναι ένα πολύ καλό στόχο του εργαστηρίου μας, κλινική ενοχιά, έτσι, το οποίο παλιότερα είναι ένα πολύ καλό κλινικό σε αντιμετωπίσει τη κλινική μας. Και την ευχαριστώ γιατί διάλεξε ένα θέμα που ξεπέφυγε από τα πολύ άμεσα ενδιαφέροντά τη τεχνολογία κτλ. Διάλεξε ένα θέμα γενική τεχνολογία. Γιατί και την γενική τεχνολογία δεν πρέπει να την δυσκολεύουμε όταν την ξεχνάμε. Είναι το background πάνω από το οποίο στηρίζεται και όλο το σύστημα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση καθώ πολιτική σύνδεση που έχει την έννοια του κύκλου και που οι βασικέ γνώσει που θα μα μεταφέρει στην κυρία είναι πολύ δύσκολε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε καθηγητά, με τη σειρά μου. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις οξείες κακώσεις της σπονδυλικής στήλης. Ένα πολύ συχνό θέμα που το συναντάμε καθημερινά. Λοιπόν, ο τραυματισμός τώρα ξέρουμε ότι η σπονδυλική στήλη είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και μπορεί να ποικίλει από ασυμπτωματική κατάσταση σε μια προσωρινή απλά δυσλειτουργία, σε ένα εστιακό έλλειμμα ή και ακόμα επικίνδυνο θάνατο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 12.000 περιπτώσεις παραπληγίας ανά έτος, πολύ σημαντικός αριθμός, 4.000 θάνατοι πριν την εισαγωγή και 1.000 κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Τώρα, οι αιτίες κυρίως του τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης είναι η υψηλή και χαμηλή ενέργεια πτώση, το τροχαίο ατύχημα, το αθλητικό ατύχημα και το άμεσο χτύπημα. Ο ρόλος του ακτινολόγου ποιος είναι? Είναι καταρχήν να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή την απουσία βλαβών, να καθορίσει τα χαρακτηριστικά τους και να προσδιορίσει την προγνωτική του αξία και κατ' επέκταση τη θεραπεία. Πώς διαχειριζόμαστε το κάταγμα του σπονδύλου, τις ενδείξεις απεικόνησης και την αξιολόγηση αυτού? Ωραία, η λογική στον τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης είναι πρώτον να διαγνώσουμε την τραυματική βλάβη και να χαρακτηρίσουμε τον τύπο του τραύματος, να εκτιμήσουμε την βαρύτητα, την πιθανή αστάθεια που είναι πολύ σημαντικό ή τη ζημιά στη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης, αν υπάρχει που σχετίζεται με νευρολογική βλάβη, για να αποφύγουμε περαιτέρω νευρολογική επιδήλωση και αυτός και νομικές επιπλοκές. Επίσης, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση του νοτιού μυελού και των παρακείμενων δομών, πράγμα που γίνεται με την MRI, θα αναφερθώ εκτενέστερα παρακάτω. Η κλινική εκτίμηση πρέπει να γίνεται από γιατρούς των επιγόντων, χειρουργούς, ορθοπαιδικούς, νευροχειρουργούς και σε δεύτερο χρόνο από εμάς τους ακτινολόγους ή τους νευροακτινολόγους. Οι πληροφορίες τώρα για τον τρόπο τραυματισμού είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να αποφασιστεί πότε και ποιο είδος απεικονιστικής τεχνικής χρειάζεστε και θα αναλύσω παρακάτω. Είναι ένα στοιχείο που δεν το έχουμε πάντα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Λίγα πράγματα για την ανατομία της σπονδυλικής στήλης. Όσο αφορά την κρανιοαυγενική συμβολή, έχουμε το ηνίο, τον άτλαντα, τον άξονα. Αυτή η περιοχή είναι η πιο περίπλοκη, με την πιο περίπλοκη ανατομία και έχει από τα πιο πολύπλοκα τραύματα. Ο άτλαντας το ξέρουμε ότι αρθρώνεται με τους ηνιακούς σπονδύλους και έχει κίνηση που περιορίζεται σε κάμψη και έκταση, γιατί η περιστροφή και η πλάγια κάμψη δεν είναι εφικτές, λόγω του δυνατού θυλάκου που υπάρχει γύρω-γύρω της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Τώρα, όσο αφορά την ατλαντοαξονική άρθρωση, η περιστροφή του άτλαντα γύρω από τον άξονα μπορεί και γίνεται λόγω της σταθεροποιητικής λειτουργίας του εγκαρσίου, του πτερυγοειδούς και του κορυφαίου συντέρου, θα σας δείξω σε λίγο τι εννοώ ακριβώς, και λόγω της αμφίκυλης διαμόρφωσης της άρθρωσης και υπάρχει μεγαλύτερο εύρος κίνησης από ότι στην ατλαντοϊνιακή. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε πάντα όταν βλέπουμε μια αξονική ακτινογραφία ή οτιδήποτε, μια απεικόνηση, το κατώτερο χείλος του αποκλίματος, την ατλαντοϊνιακή συμβολή, το κατώτερο τμήμα του ηνιακού οστού, και το σταυρωτό σύνδεσμο όπου μπορούμε να δούμε. Τώρα, οι σύνδεσμοι της κρανιοσπονδυλικής άρθρωσης είναι αυτοί είναι οι κορυφαίοι, το κορυφαίος μάλλον, οι πτερυγοειδείς,
2, είναι η ανώτερη και η κατώτερη επιμήκης δεσβίδα, ο εγκάρσιος σύνδεσμος, αυτή σχηματίζει το σταυρωτό και εδώ στη σάτσταλ τομή βλέπουμε και τον καλυπτήριο ημένα. Τώρα, πάμε στους συχνούς τραυματισμούς της κρανιοσπονδυλικής συμβολής. Συνήθως προσβάλλονται οι ηλιακοί κόνδυλοι, όπου έχουμε τρία είδη καταγμάτων. Η ατλαντοηνιακή άρθρωση, το συνήθως φαινόμενο ατλαντοηνιακός διαχωρισμός, που είναι μια ασταθής βλάβη. Στον άτλαντα βλέπουμε η τρώση γίνεται όταν υπάρχει σημαντική υπερέκταση ή σημαντικό φορτίο στον επιμήκη άξονα της σπονδυλικής στήλης. Στον άξονα έχουμε συνήθως τρία κατάγματα του 80, το συνηθέστερο δηλαδή. Στην ατλαντοαξονική κάκωση έχουμε διάφορα συστήματα ταξινόμησης, συμβαίνει συχνότερα σε εφήβους και οφείλεται συχνά σε διακοπή του εγκαρσίου συνδέσμου. Εδώ βλέπουμε μια τέτοια περίπτωση, όπου βλέπουμε το κάταγμα στο ηνίο, βλέπουμε το κάταγμα στον ηνιακό κόνδυλο και βλέπουμε και την τρώση, το ήδημα, συγκριτικά με την αντίθετη πλευρά του πτερυγοειδού συνδέσμου, από την αριστερή πλευρά. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον ατλαντοηνιακό διαχωρισμό. Όπως σας είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό πάντα, είτε είναι ακτινογραφία είτε είναι αξονική τομογραφία, να βλέπουμε και το διάστημα μεταξύ του αποκλίματος και της κορυφής του οδόντα. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι έχουμε ένα αυξημένο διάστημα εδώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα κάταγμα του ηνιακού. Παρ' όλα αυτά όμως διατηρείται η απόσταση, η φυσιολογική απόσταση της ατλαντοηνιακής συμβολής. Και στη δεύτερη περίπτωση πάλι βλέπουμε μια αυξημένη απόσταση μεταξύ του ηνίου, του αποκλίματος και του οδόντα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η απόσταση του ατλαντοηνιακού διαστήματος, το ίδιο και εδώ σε coronal reformation, σε ανασύνθεση. Και εδώ πέρα πάλι βλέπετε η αυξημένη απόσταση μεταξύ των δύο και του αποκλίματος, εδώ πρόκειται για ένα παιδάκι. Τα κατάγματα του οδόντα είναι τριών τύπων. Το πρώτος τύπος έχει απόσπαση προς τα άνω και προς διαγωνίωση της κορυφής του οδόντα. Στο δεύτερο τύπο κατάγματος μιλάμε για ελάχιστη οπίστια μετατόπιση της κορυφής, χωρίς όμως σημαντική σπονδυλική στένωση. Ενώ στο τρίτο είδος κατάγματος έχουμε πρόσθετη μετατόπιση του οδόντα και βλέπουμε ότι τμήμα του άξονα φεύγει οπισθίως και προβάλλει εντός του σπονδυλικού καναλιού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνυπάρχει και ένα εκρηκτικό κάταγμα στον α7. Θα πούμε πιο μετά για τα εκρηκτικά κατάγματα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα κατάγμα Hangman. Το χαρακτηριστικό του κατάγματος Hangman είναι τα κατάγματα, αμφωτερόπλευρα κατάγματα των αυχένων. Εδώ βέβαια τυχαία συνυπάρχει και ένα κάταγμα στο δεξιό πέταλο και βλέπουμε μια πρόσθετη ολίσθηση του άξονα. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα τις θεωρίες για την σπονδυλική σταθερότητα, γιατί τώρα η θωρακοσφυγική μοίρα χρησιμοποιείται, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση είναι το μοντέλο τριών στυλών κατά Ντένις. Κατά αυτό χωρίζεται η σπονδυλική στήλη στην πρόσθετη στήλη, η οποία περιλαμβάνει τον πρόσθετο επιμήκη σύνδεσμο και τα πρόσθετα 2/3 των σπονδυλικών σωμάτων και των μεσοσπονδύλιων δίσκων. Στην δεύτερη στήλη, στη μέση στήλη ουσιαστικά, περιλαμβάνεται το οπίστιο 1/3 που έχει μείνει του σπονδυλικού σώματος με το μεσοσπονδύλιο δίσκο και ο οπίστιος επιμήκη σύνδεσμος. Και στην οπίστια στήλη περιλαμβάνονται τα οπίστια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης, που αφορά τους αυχένες, τις αποφυσιακές αρθρώσεις, τα πέταλα, τις ακαθόδεις αποφύσεις, καθώς και τους οπίστιους συνδέσμου, πολύ σημαντικό. Πρέπει πάντα να μπορούμε να διαγνώσουμε μια σταθερή από μια ασταθή σπονδυλική βλάβη. Όταν λοιπόν έχουμε διαταραχή 2 τουλάχιστον στυλών, έχουμε ως αποτέλεσμα την ασταθή διαμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, μετατόπιση πάνω από 2 χιλιοστά μεταξύ των καταγμάτων τμήματων είναι πάλι ενδεικτικό συνδεσμικής κάκωσης και πιθανά ασταθούς διαμόρφωσης σπονδυλικής στήλης. Σαν τρίτο έβριμα έχουμε διεύρυνση των αποφυσιακών αρθρώσεων και του μετσακάνθιου χώρου. Τέταρτο έχουμε τη διαταραχή της γραμμής που περνά από τα οπίστια τμήματα των σωμάτων των σπονδύλων. Όταν έχουμε μεγαλύτερη από 50% απώλεια του ύψους του σώματος του σπονδύλου και όταν έχουμε κύφωση μεγαλύτερη από 50 μοίρες.
Συνήθεις σταθερές βλάβες, πολύ συνηθισμένες που τις βλέπουμε καθημερινά, είναι ένα μικρό αποσπαστικό κάταγμα, είναι κάταγμα των ακαθοδών αποφύσεων, κάταγμα οστοφυτικού σχηματισμού, κάταγμα εντάξιας απόφυσης, κάταγμα στη σπογγώδη μοίρα του ουσία του οστού. Σημαντικός τώρα, πολύ σημαντικός προγνωστικός παράγοντας που παίζει ρόλο στην απόφαση για το αν κάποιος θα χειρουργηθεί ή όχι, είναι η μηχανική σταθερότητα, που ορίζει τόσο η ικανότητα της σπονδυλικής στήνης να αντέχει φυσιολογικό φορτίο και το φυσιολογικό εύρος κίνησης χωρίς νευρολογικό έλλειμμα. Πιο παλιά συστήματα αξιολόγησης για την υποαξονική ευγενική μοίρα ήταν του Holdsworth, του Allen Ferguson, Cervical Spine Injury Severity Score κτλ. Για την θωρακοσφυγική μοίρα χρησιμοποιούμε πάντα την, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ταξινόμηση των τριών στυλών κατά τένις. Ένα νέο... Συγχωρείτε. Ένα νέο σύστημα τα τελευταία χρόνια που έχει εισαχθεί για την... για τα πρότυπα τραυματισμού της αυγενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, αλλά και της θωρακοσφυγικής μοίρας, είναι το SLIC και το TLICS. Κατά αυτό το πρότυπο, σίγουρα βλέπουμε τα πρότυπα τραυματισμού, όπως και στα προηγούμενα, δηλαδή βλέπουμε τι είδος κατάγματος υπάρχει. Το πρώτο πρότυπο είναι το εμπιεστικό ή συμπιεστικό κάταγμα, που έχουμε οποιαδήποτε ορατή απώλεια ύψους του σώματος ή διαταραχή της τελικής πλάκας, είναι το απλούστερο. Στο δεύτερο έχουμε το εκρηκτικό κάταγμα, που περιλαμβάνει το, οπωσδήποτε τον οπίστιο φλοιό, που θα πρέπει να προβάλλει, να γίνεται οπισθιολίσθηση αυτού στο σπονδυλικό κανάλι. Τρίτο είναι με μετατόπιση και περιστροφή και τέταρτο είναι με απόσπαση. Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που δεν υπάρχει στις προηγούμενες ταξινομήσεις είναι ότι κατά αυτά τα δύο συστήματα, τα οποία είναι παραπλήσια, απλώς το ένα είναι για την αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, πάντα κάτω από τον άξονα, και τη θωρακοσφυγική μοίρα, είναι ότι εκτός από τη μορφολογία του τραυματισμού, όπως περιέγραψα πια παραπάνω, παίρνει πάντα υπόψη του, λαμβάνει περισσότερο υπόψη του και το δισκοσυνδεσμικό σύμπλεγμα, που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή τον τραυματισμό αυτού, για να δούμε αν είναι μια βλάβη σταθερή ή ασταθής, αλλά και το νευρολογικό στάτους του αρρώστου. Λίγα πράγματα για το δισκοσυνδεσμικό σύστημα, που είναι όλο αυτό και αποτελείται από τον πρόστιο επιμήκη σύνδεσμο, ο πίστιο επιμήκη σύνδεσμο, το μεσοσπονδύλιο δίσκο και έχουμε μετά το πίστιο συνδεσμικό σύμπλεγμα, το οποίο αποτελείται από τους οφρούς συνδέσμους, τις αποφυσιακές αρθρώσεις, τους μεσακάνθιους συνδέσμους και τους υπερακάνθιους συνδέσμους. Εδώ λίγο δεν φαίνεται, νομίζω ότι εδώ λίγο καλύτερα σε αυτή την οθόνη φαίνεται. Λοιπόν, τώρα η μορφολογία του τραυματισμού, όπως περιέγραψα παραπάνω, εδώ έχω απλώς και το σχεδιάγραμμα, είναι τα ίδια που είπα πριν, απλώς εδώ έχω και το σχεδιάγραμμα. Εδώ μιλάμε στον πρώτο τύπο κατάγματος, το συμπιεστικό κάταγμα, χωρίς παρεκτόπιση του κατεαγόντος σχήματος. Βλέπετε ότι είναι εδώ σταθερό, χωρίς να ενοχλεί, χωρίς να δημιουργεί αστάθεια. Στο δεύτερο έχουμε ένα εκρηκτικό κάταγμα, όπου εδώ φαίνεται, όπως είπαμε, ότι οπωσδήποτε ένα τμήμα του οπισθίου, τμήματος του σώματος του σπονδύλου, πρέπει να φεύγει μέσα στο σπονδυλικό κανάλι. Τρίτον, είναι μια αποσπαστική βλάβη με γωνίωση και διεύρυνση του μεσοσπονδύλου. Βλέπετε εδώ ότι διευρύνεται και δημιουργεί γωνίωση στο μεσοσπονδύλιο διάστημα. Και τέταρτο είναι η βλάβη με μετατόπιση με πρόσθετο εξάρτημα του τρίματος του τμήματος του σπονδύλου που φεύγει μπροστά και αύξηση του μεσακαθίου διαστήματος. Κάποια παραδείγματα. Εδώ έχουμε ένα συμπιεστικό κάταγμα του Α6 στην απλή ακτινογραφία, στην αξονική, ίσα που φαίνεται. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό είδημα στους μεσακάθιους συνδέσμους, χωρίς όμως να διαταράσσεται η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης. Εδώ έχουμε το δεύτερο τύπο κατάγματος που είπαμε, που είναι το εκρηκτικό κάταγμα, και βλέπουμε ότι έχει, το κάταγμα είναι αυτό, αλλά ένα κομμάτι του οπισθίου τμήματος του σπονδύλου φέρει πίσω μέσα στο σπονδυλικό κανάλι. Και εδώ βλέπουμε την αποσπαστική βλάβη, όπου βλέπουμε διεύρυνση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος με γωνίωση ουσιαστικά και αύξηση του εύρους του μεσακαθίου διαστήματος. Ο ίδιος άρρωστος με τη μαγνητική τομογραφία, όπου φαίνεται για ασαφοποίηση του οπίστου επιμήκου συνδέσμου, ρήξη του οχρού συνδέσμου και βλάβη του νοτιαίου μυελού. Επίσης υπάρχει και το είδημα στους μεσακάθιους συνδέσμους.
Λοιπόν, τώρα πάμε στις ενδείξεις της απικόνησης σπονδυλικής στήλης όταν έχουμε έναν οξύ τραυματισμό. Στην αυγενική μοίρα, μια πολύ σημαντική ταξινόμηση, κριτήρια μάλλον, είναι τα κριτήρια Nexus, τα οποία εισήχθησαν το 1992. Πρέπει να πληρούνται όλα αυτά τα κριτήρια για να μην δώσουμε απεικόνηση της αυγενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Έστω και ένα να μην πληρείται από αυτά τα κριτήρια, πρέπει οπωσδήποτε ο άρρωστος να παραπεμφθεί για περαιτέρω απεικόνηση. Δεν πρέπει να υπάρχει ευαισθησία στην ψηλάφιση στη μέση γραμμή πίσω στον αυχένα. Δεν πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις μέθης. Πρέπει να υπάρχει φυσιολογική κλίμακα γλασσόφοβης. Δεν πρέπει να υπάρχει εστιακή, κινητική ή εστιακό νευρολογικό έλλειμμα. Δεν πρέπει να υπάρχουν έντονα επώδυνα αποσπαστικά κατάγματα, που αυτά συνήθως αφορούν μεγάλα κατάγματα των μακρών οστών, σπλαχνικά τραύματα, μεγάλα εγκάφατα και άλλα μεγάλες βλάβες. Τα δεύτερα κριτήρια, που είναι της καναδικής εταιρείας απεικόνησης της αυγενικής μοίρας, και πάλι και εδώ πάλι ισχύει το προηγούμενος κανόνας, ότι για να μην παραπευθεί κάποιος για περαιτέρω έλεγχο, αυτά είναι πιο καινούργια κριτήρια, εισήχθησαν το 2001, ουσιαστικά είναι τροποποίηση των προηγούμενων, για να μην παραπευθεί κάποιος για παραπάνω απεικόνηση, όποια και αν είναι αυτή η απεικόνηση, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται όλα αυτά τα κριτήρια. Δηλαδή, να υπάρχει φυσιολογική κλίμακα γλασκόβης, ο άρρωστος να είναι μικρότερος των 65 ετών, να μην υπάρχει επικίνδυνος μηχανισμός κάκωσης, δηλαδή πτώση από μεγάλο ύψος, μεγάλο φορτίο στον επιμήκη άξονα της σπονδυλικής στήλης και υψηλής ταχύτητας τροχαίο ατύχημα. Επίσης, ατροχείο ατύχημα με εκτείναξη του αρρώστου ή περικύλιση, τέλος πάντων. Τώρα μου διαφέρει το ρολόβερ. Επίσης, πρέπει να υπάρχει, να προσέχουμε να μην έχει υπάρξει τραυματισμός με μοτοσυκλέτα ή με ποδήλατο, και σίγουρα δεν πρέπει να είναι πεζός ο οποίος χτυπήθηκε, παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει παρεστησία στα άκρα, και πρέπει, το νέο στοιχείο που έχει προσθεθεί εδώ είναι ότι πρέπει ο άρρωστος να μπορεί να γυρίζει, να περιστρέφει το λαιμό του από δεξιά προς τα αριστερά και αντίθετα κατά 45 μοίρες. Στη θωρακοσφυγική μοίρα δεν υπάρχουν κάποια ειδικά κριτήρια όπως είναι τα Nexus και τα CCR που ανέφερα παραπάνω, αλλά ουσιαστικά αυτά χρησιμοποιούνται και αν πληρούνται τα κριτήρια, τα παραπάνω κριτήρια, επίσης δεν δίνουμε παραπάνω αποκόνηση. Αλλά και εδώ, άμα τα παρατηρήσουμε, είναι τα ίδια κριτήρια με τα Nexus και τα CCR. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν επικίνδυνο μηχανισμό κάκωσης, όπως αυτούς που προανέφερα παραπάνω, όταν έχουμε μη φυσιολογική κλινική παρουσίαση του αρρώστου, δηλαδή έχει κάποια σημαντικά ευρήματα στην κλινική εξέταση, όπως είναι το νευρολογικό έλλειμμα, ο πόνος, ευαισθησία στην ψηλάφιση, κυρίως η κλίμακα γλασκόβης, και άλλα. Αλλά εδώ προστίθεται, επειδή έχουμε τη θωρακοσφυγική μοίρα, έχουμε και άλλα μη φυσιολογικά συμπτώματα, που είναι πολλαπλά αποσπαστικά τραύματα, ή αν έχουμε αυγενικό τραυματισμό, ή αν έχουμε τραυματισμό της κεφαλής. Πάμε τώρα στις τεχνικές απεικόνησης. Πάμε στην απλή ακτινογραφία. Η ευαισθησία της είναι πολύ χαμηλή σε ασθενείς άνω των 14 ετών. Το Αμερικάνικο Κολέγιο Ακτινολογίας προτείνει να γίνονται ακτινογραφίες όταν υπάρχει χαμηλή υποψία αυγενικής ή θωρακοσφυγικής κάκωσης, ή αν δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμη CT. Αυτές που χρησιμοποιούν συνήθως οι λήψεις είναι η φάση και η προφίλ, και η ακτινογραφία οδόντος. Εδώ έχουμε την θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, πάλι φας και προφίλ, και εδώ έχουμε μια ειδική λήψη, είναι η λήψη του κολυμβητή, που ουσιαστικά ο άρρωστος σηκώνει το ένα χέρι και το ακουμπάει πάνω στο κεφάλι για να είναι υψηλά και να φαίνεται καλύτερα η αχινοθωρακική συμβολή. Επίσης, στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης έχουμε πάλι την φας, την προφίλ, και έχουμε εδώ μία περισσότερο εστιασμένη στην οσφιοϊερή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Πάμε στην αξονική τομογραφία. Το Αμερικάνικο Κολέγιο Αυγνολογίας προτείνει σε όλους τους ενήλικες και τα παιδιά άνω των 14 να υποβάλλονται σε αξονική, αν πληρούν τα κριτήρια για απεικόνηση.
Συχνά, δηλαδή δεν πληρούν τα κριτήρια Nexus και CCR. Συχνά οι ασθενείς τώρα πραγματοποιούν ολοσωματικές συμπτήσεις, έδαφος τραυματισμού, άλλου τραυματισμού, οπότε εκεί μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις ανασυνθέσεις ορακώδης φυγικής μοίρας, γιατί είναι αρκετές και μας βγάζουν από το πρόβλημα να κάνουμε ξεχωριστά την απεικόνηση της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, πολύ σημαντικό, το ανέφερα και παραπάνω, ότι όταν υπάρχει βλάβη σε ένα σημείο της σπονδυλικής στήλης, ας πούμε στην αυγενική, τότε κανονικά πρέπει να απεικονιστεί όλη η σπονδυλική στήλη λόγω συχνής συνύπαρξης μη συνεχόμενων βλαβών σε αυτή. Τα πλεονεκτήματα της αξονικής είναι η υψηλή ευαισθησιακή ειδικότητα του τραύματος της αυγενικής, η γρήγορη και η πολύ γρήγορη αθώωση της αυγενικής μοίρας, άρα ο άρρωστος μπορεί να βγάλει το κολάρι. Το μειονέκτημα είναι η αδυναμία να εκτιμήσει βλάβη στον οτιό μυελό και στους συνδέσμους και η δύσκολη εκτίμηση όταν υπάρχουν έντονες εμφυλιστικές αντιδιώσεις. Εκτίμηση των μαλακών μορίων μπορεί να γίνει και με τον αξονικό τομογράφο, απλώς όχι όλων, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντα να εκτιμούμε τον άρρωστο και το μαλακό παράθυρο, όχι μόνο το οστικό. Λοιπόν, συμπερασματικά, οι τρεις ενδείξεις για να γίνει αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης είναι αν δεν πληρούνται τα κριτήρια Nexus ή CCR, αλλά και υπάρχουν κλινικά ευρήματα μυελοπάθειας, αν δεν πληρούνται πάλι τα Nexus ή CCR και υπάρχουν κλινικά ή απεικονιστικά ευρήματα συνδεσμικής βλάβης, αυτά μπορούν να υπάρχουν ακόμα και μια απλή ακτινογραφία ή με αξονική, με απλή ακτινογραφία, ναι, συγγνώμη, και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια Nexus ή CCR και αναμένεται μηχανικά ασταθής σπονδυλική στήλη. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά ουσιαστικά της ακτινογραφίας από την αξονική τομογραφία. Στην πρώτη εικόνα, που είναι μια προφίλ ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης, βλέπουμε μια ήπια σφινοειδή παραμόρφωση, ήπια ελάττωση του ύψου στο πρόσθετο του σπονδύλου, του όμικρον 2, ενώ μετά την διενέργεια της αξονικής βλέπουμε ότι υπάρχει κάταγμα στην ανωτερική πλάκα, αλλά και ένα υποχόνδρο κάταγμα εδώ στο πρόσθετο τείχομα του σπονδύλου. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε έναν άνδρα 79 ετών σε πτώση από ύψος. Στις πρώτες απεικονίσεις που έχουμε εδώ με ακτινογραφία και με αξονική τομογραφία, δεν αναδείχθηκε, δεν υπήρξε κάταγμα, η οστική βλάβη, βλέπουμε και την οστική μοίρα, δεν δόθηκε σαν κάτι παθολογικό και αυτή η διαταραχή, η μικρή διαταραχή στην επαλληλία των σπονδυλικών σωμάτων δεν εκτιμήθηκε ότι ήταν σχετική με την κάκωση, αλλά εκφυλιστικής αιτιολογίας δόθηκε. Στην μαγνητική που δόθηκε λόγω έντονης νευρολογικής συμπτωματολογίας η οποία επιδεινωνόταν, φαίνεται ότι σημαντικό εξάρτημα και ήλυμα του νοτιαίου μυελού και φαίνεται εδώ λοιπόν πόσο η CT υστερεί στο να απεικονίσει το νοτιαίο μυελό και τις συνδεσμικές καπώσεις. Πάμε τώρα στην μαγνητική τομογραφία. Γενικά, σε αυτούς με μη ορατή βλάβη στη CT, αλλά με επιμένον άγχος ή νευρολογική έλλειμμα, πρέπει να γίνεται μαγνητική τομογραφία. Πρέπει να γίνεται για το σχεδιασμό θεραπεία σε μηχανικά ασταθή σπονδυλική στήλη. Σε αυτούς με κλινικά ή απεικονιστικά ευρήματα που υποδεικνύουν συνδεσμικές κακώσεις. Σε αυτούς με σημαντική κάπωση στη CT, δηλαδή όταν έχουμε ένα teardrop κάταγμα σε κάμψη, όχι σε έκταση της αυγενικής μοίρας, γιατί σε κάμψη έκταση είναι ήπιας μορφής και δεν μας πειράζει, δεν προχωρούμε παραπάνω, αλλά και θα σας δείξω παρακάτω ένα παράδειγμα, ενώ σε κάμψη είναι συνήθως ασταθή κατάγματα και θέλουν περαιτέρω αποκόνηση. Τώρα, τέλος, για την ανάδειξη κακώσεων στα μαλακά μόρια, τον εντοπισμό λανθάνοντος τραύματος και ταυτοποίηση των βλαβών του νοτιαίου μυαλού. Τα μειονεκτήματα είναι ότι μπορεί να έχει πολλές φορές ψηλά ψευδοθετικά αποτελέσματα. Πολλές φορές δεν συμπίπτουν τα ευρήματα γιατί βρίσκονται θετικά ευρήματα στην MRI, ενώ υπάρχουν αρνητικά στη CT και τελικά δεν χρειαζόταν χειρουργείο. Περιστασιακά υπάρχει ανάστροφη σχέση μεταξύ της σοβαρότητας του κατάγματος και της βλάβης των συνδέσμων, ενώ δηλαδή έχουμε πολύ έντονο κάταγμα, δεν υπάρχει τόσο εκτεταμένη βλάβη των συνδέσμων. Μπορούν να έχουμε σφάλματα τεχνικά λόγω των μεταλλικών υλικών ή των οδοντικών εμφυτεμάτων. Οι ακολουθίες καταστολής μπορούν να κρύψουν ένα προσποδηλικό αιμάτωμα αν δεν πετύχουν. Υγρό στον ισοφάγο και αναποτελεσματική καταστολή του προσποδηλικού λίγους μπορεί να υποδηθεί προσποδηλικό ίδρυμα. Και τέλος, οι φλέβες, όταν είναι διατεταμένες στο μεσακάθιο διάστημα, δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως ίδρυμα που συνδέεται με την κάρρωση.
Άρα, συμπερασματικά, οι ενδείξεις για MRI είναι όταν έχουμε βρήματα στην ακτινογραφία ή στη CT που δείχνουν, που μας πηγαίνουν προς συνδεσμική κάκωση, όπως είναι προσπονδυλικό αιμάτωμα που μπορούμε να το δούμε με τη CT, η σπονδυλολίσθηση, η ασύμμετρη διεύρυνση του μεσοσπονδύλιου χώρου, οι εξαρτήματα, η διεύρυνση του μεσακάμπιου χώρου. Για την ανέβρεση σκληρινδίου αιματώματος, η κύλπηδης που όταν θα προσπαθήσουν οι νευροχειρουργοί κλειστή ανάταξη εξαρτημάτων των αποφυσιακών αρθρώσεων, για να αναγνωριστούν βλάβες ενωτιαίου μυελού σε ασθενείς που υπάρχει νευρολογικό στάτους επηρεασμένο, για να αποκλείσουμε την κλινική υποψία συνδεσμικής βλάβες ή λαθάνουσες οπτικές καρπώσεις σε ασθενείς που υπάρχουν αναγκαστικές ακτινογραφίες, αλλά κλινικά ο άρρωστος μας δείχνει κάτι άλλο, για να προσδιοριστεί η σταθερότητα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και να εκτιμηθεί η ανάγκη για αυχενική κόκκολάρο σε βαριά τραυματίες και τέλος για να διαχωριστούν οι αιμορραγικές ή μη αιμορραγικές βλάβες, γιατί η αιμορραγία είναι πολύ σημαντικός προγνωστικός παράγοντας, αν υπάρχει όχι. Εδώ είναι αυτό που σας είπα πριν, είναι κάταγμα. Εδώ είναι σε κάμψη και εδώ είναι σε έκταση. Η διαφορά είναι ότι εδώ σε έκταση φαίνεται ένα μικρό κομμάτι του σπονδυλικού σώματος που φεύγει προς τα μπροστά, με τρώση ίσως του σπονδυλίου δίσκου, αλλά μέχρι εκεί τίποτε παραπάνω, ένα σταθερό κάταγμα. Ενώ εδώ σε έκταση βλέπουμε το κομμάτι του σπονδύλου που έχει φύγει μπροστά, αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχει φύγει και όλος ο σπόνδυλος λίγο προς τα πίσω, οι αποφυσιακές αρθρώσεις δεν αρθρώνονται φυσιολογικά και υπάρχει και βλάβη του μεσακάμπιου σπονδύλου. Εδώ μιλάμε για ένα ασταθές κάταγμα. Εδώ έχουμε έναν άρρωστο 55 ετών με ένα σοβαρό τραυματισμό του αυχαίναση τροχαίων. Στην αξονική τομογραφία βλέπουμε ένα οπίσθιο κάτω αποσπαστικό κάταγμα του α5 με εξάρθημα της δεξιάς α4-5 αποφυσιακής άρθρωσης και συνυπάρχει και ένα κάταγμα στο πέταλο, το δεξιό πέταλο. Στην μαγνητική τομογραφία βλέπουμε τραυματική κύλη του δίσκου. Εδώ. Τραυματική και πίεση του πνευματιού μυελού, καθώς και ίδρυμα εντός αυτού. Και ίδρυμα μάλλον στα μαλακά μόρια γύρω από αυτό, τη σπονδυλική στήλη, εδώ. Στην περίπτωση αυτή έχουμε έναν άνδρα 24 ετών σε ατύχημα με ποδήλατο. Έχουμε ένα εκρηκτικό κάταγμα του θ8 και διαταραχή των οπισθίων από την ακτινογραφία. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Μιλάμε για μόνο απώλεια του ύψους του σπονδύλου. Από την αξονική όμως φαίνεται ότι υπάρχει ολίσθηση του οπισθίου τμήματος του σπονδύλου προς τα πίσω στο κανάλι και μιλάμε άρα για ένα ασταθές κάταγμα. Από την μαγνητική τομογραφία που έγινε βλέπουμε ένα επισκληρίδιο αιμάτωμα. Συγγνώμη. Ένα επισκληρίδιο αιμάτωμα με πίεση του μυελού που δεν θα μπορούσε να φανεί, ούτε φάνηκε μάλλον, ούτε θα μπορούσε να αξιολογηθεί στην αξονική τομογραφία. Πάμε στους μηχανισμούς κάκωσης όπως τους μελετούσαμε μέχρι τώρα, πριν το SLCI και το TLCIS. Είναι πρώτα ο μηχανισμός κάμψης συμπίεσης, που εδώ μιλάμε για σφινοειδές ή συμπιεστικό εμπιεστικό κάταγμα και μιλάμε για σφινοειδή παραμόρφωση και έχει τρεις υποτύπους. Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε μηχανισμό, αυτό είναι το συμπιεστικό κάταγμα, έτσι, εδώ είναι σταθερό κάταγμα αυτό. Έχουμε μηχανισμό αξονικής συμπίεσης, που είναι το εκρηκτικό κάταγμα, εδώ και εδώ. Λοιπόν, συμβαίνουν συνήθως στην θωρακοοστιακή συμβολή και είναι σε ατυχήματα υψηλής ενέργειας, το χαρακτηριστικό τους. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε μηχανισμό κάμψης απόσπασης, είναι τα κατάγματα κατά τσάνς, τα οποία σίγουρα περιλαμβάνουν τα οπίσθια στοιχεία, αλλά μπορεί να προεκτείνονται και στο πρόσθετο τμήμα του σώματος του σπονδύλου. Συχνά συνδέονται με ενδοκυλιακά τραύματα. Τέταρτον, είναι ο μηχανισμός περιστροφικού κατάγματος μετατόπισης και συνήθως συμβαίνει όταν συνδυάζεται πλάγια κάμψη και περιστροφή σπονδυλικής στήλης. Τώρα, οι τύποι και οι μηχανισμοί, πάμε τώρα στα μαλακά μόρια. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για οστικές ζωές. Τώρα θα αναφέρουμε λίγο τις κακώσεις των μαλακών μορίων στη σπονδυλική στήλη. Οι τύποι τώρα και οι μηχανισμοί των συνδεσμικών κακώσεων είναι η ρήξη τώρα του συνδέσμου μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Όταν συμβαίνει σε υπερέκταση η κάκωση, έχουμε βλάβη της πρόσθειας και της μέσης στήλης με προσβολή του πρόσθετου και οπισθίου επιμήκου που συνδέει. Ενώ σε υπερκάμψη, ακριβώς το αντίθετο, έχουμε βλάβη της οπίσθιας στήλης με τρώσεις των οχρών, συνδέσμων των μεσακαθίων, των υπερακαθίων,
διευρακανθείων συνδέσμων, αλλά και των φυλάκων των αποφυσιακών αρρώσεων. Εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικές τρώσεις των οπισθίων στοιχείων, των συνδέσμων δηλαδή. Βλέπουμε έντονο ίδρυμα των μεσακανθείων συνδέσμων, χωρίς όμως τρώση των υπολείπων συνδέσμων που θα καθιστούσαν ασταθή την βλάβη αυτή, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ρήξη του οπισθίου του μέκου συνδέσμου, ρήξη του οχρού συνδέσμου, εδώ έχουμε και ρήξη του αυγενικού συνδέσμου με εκτεταμένο ίδρυμα των υπερακαθείων και των μεσακαθείων συνδέσμων. Εδώ μιλάμε για ασταθές κάτα. Όσο αφορά την οξία τραυματική κύλη του δίσκου. Πολλές φορές έχει την απεικόνηση όπως οι μη τραυματικές κύλες, οφείλονται σε κατάγματα των σποδήλων, σε μετατοπίσεις και τραύματα από υπερέκταση, ενώ προκαλούνται από τραυματισμό του ενόδους δακτυλίου με κύλη του ειδούς πυρήνα. Μπορεί να πιέζουν τον νοτιαίο μυελό σημαντικά. Η MRI υπερτερεί σαφώς στην απεικόνισή τους. Εδώ έχουμε μία κύλη με πίεση επί του νοτιαίου μυελού και ίδρυμα των παρασπονδυλικών μαλακών μορίων. Τώρα, η εκτομυελική αιμορραγία, οι συλλογές και οι συλλογές υγρών. Το επισκληρίδιο αιμάτωμα είναι από τα πιο συχνά. Το υποσκληρίδιο αιμάτωμα και η παραγνωδής αιμορραγία, εν αντιθέσει με το κεφάλι, είναι πολύ πιο σπάνια. Και εδώ η MRI υπερτερεί τη CT στην ανάδειξή τους. Στο περιστατικό αυτό έχουμε ένα μεγάλο επισκληρίδιο αιμάτωμα, συγγνώμη, και σε σάτσταρ και σε άξια, εδώ βλέπουμε μια gradient που βλέπουμε την αναπόθεση αιμοσιδηρίνης, και εδώ έχουμε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, πολύ πιο σπάνιο. Πάμε στις αγκιακές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από αμβλή ή διεισδυτικό τραύμα. Περισσότερο έχουμε επηρεασμό των σποδηλικών αρτηριών παρά των καροτίδων. Προκαλούνται όταν έχουμε κατάγματα από τον α1 έως τον α3, όταν έχουμε πάλι κατάγματα της αυγενικής μοίρας, αλλά που εκτείνονται στα εγκάρσια τρίματα, όταν έχουμε υπερξαρτήματα της αυγενικής μοίρας, όταν έχουμε κατάγματα λεφόρ 2 και 3 του προσώπου, όταν έχουμε κατάγματα της βάσης του κρανίου και αιματώματα του τραχύλου. Σε τραύματα της θωρακοαισθητικής πρέπει πάντα να ελέγχουμε την αορτή και τους κλάδους μας. Και εδώ βλέπουμε μία ασαφοποίηση της δεξιάς σποδηλικής αρτηρίας και εδώ βλέπουμε, όσο μπορεί να φανεί τώρα, δεν φαίνεται τόσο καλά, διπλό αυλό, μιλάμε για διαχωρισμό της σποδηλικής αρτηρίας. Εδώ πάλι έχουμε απώλεια, δεν φαίνεται το flow void, το κανονικό που θα έπρεπε να βλέπουμε όπως από την αντίθετη πλευρά της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας. Με την MRA φαίνεται ότι δεν σκιαγραφείται η σπονδυλική αρτηρία. Το διαφορετικό παράδειγμα, πάλι εδώ και εδώ δεν βλέπουμε το flow void που θα έπρεπε να φαίνεται στην περιοχή αυτή και κάνοντας τη CTA στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν σκιαγραφείται η δεξιά σπονδυλική αρτηρία. Εδώ θα αναφέρουμε τις οκτήρες βλάβες του νοτιαίου μυελού. Αυτές είναι η γλάση, η πίεση, το ίδρυμα, οι αιμορραγικές γλάσεις, το αιμάτωμα, η ισχυμία. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε μία μαγνητική τομογραφία, μία τα δύο ακολουθία. Στην πρώτη απεικόνιση, αμέσως μετά τον τραυματισμό και το ίδρυμα του νοτιαίου μυελού, ενώ ο επανέλογος της αυγενικής τρεις μέρες μετά μας δίνει αύξηση, η μεγάλη επέκταση του ιδίματος του νοτιαίου μυελού. Στην περίπτωση αυτή έχουμε αιμορραγική φλάση και βλέπετε στην gradient echo της εναποθέσεις αιμοσιδηρίνης μέσα στο νοτιαίο μυελό και εδώ βλέπουμε ένα αιμάτωμα του μυελού που φτάνει έως και τον προμήκη. Και εδώ, και εδώ. Εδώ έχουμε έναν πυροβολισμό, τραυματισμό από πυροβολισμό. Εδώ βλέπουμε την πορεία της σφαίρας, η οποία στην αξονική φαίνεται δεν έχει επηρεαστεί, τουλάχιστον όσον αφορά την πορεία τραυματισμού, ο νοτιαίος μυελός. Παρ' όλα αυτά, με την μαγνητική τομογραφία φαίνεται το εκτεταμένο ίδρυμα εδώ και η αξονική βλάβη στην diffusion ακολουθία και η ισχυμία του νοτιαίου μυελού. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα διατομής του νοτιαίου μυελού. Βλέπουμε ότι στην TAF1 φαίνεται με χαμηλό σήμα η διατομή, ενώ στην TAF2 φαίνεται με υψηλό σήμα. Και έχουμε και ρήξη των οχρών συνδέσμων συγχρόνως. Στη συγκεκριμένη εικόνα έχουμε μία γυναίκα 55 ετών, η οποία είχε ένα τροχαίο ατύχημα με μία οξία κύλη του δίσκου και την υποπλάγια προς τα δεξιά. Βλέπουμε εδώ πόσο πιέζει και βλέπουμε και το παθολογικό σήμα στο νοτιαίο μυελό. Στο παράδειγμα αυτό υπάρχει μηχανισμός κάμψης απόσπασης με ένα εκρηκτικό κάταγμα
και ο πιστιολίστης του οστικού τεμαχίου, η οποία φαίνεται ακόμα και από την αξονική τομογραφία, και βλέπουμε το κάταγμα στην ακαθόδη απόφυση και αποκόλληση του πρόσθυρου επιμήκους συνδέσμου, εδώ, κοκολάτε, διακοπή της συνέχειας του πίσω επιμήκους συνδέσμου, εδώ και εδώ, και του υπερακαθίου συνδέσμου, εδώ. Επίσης, έχουμε ρήξη υποκρού συνδέσμου και επισκληρήδια αιμορραγία, εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα μας το δημιουργήσουμε με το πίπεδο το οποίο κεφάλι το οποίο σου βέβαια πώς σε κάποια στιγμή για τα οποία κανείς πρέπει λίγο να δίνει ένταση. Υπάρχουν δεν είναι μόνο οι ισχυρές πλάτες και εμένα είναι οι συνδεσμικές, η οικογένεια και πάλι το μυαλό οι πλάτες του δίκτων δίσκου, επομένως κανείς πρέπει να πετάει όλα με ένα πρώτο συμπέρασμα. Μηχανισμό κάπως έχει σημασία. Σύγκριση, ας πούμε, παράδειγμα, όταν οι μηχανισμοί εξωτερικού έκφρασης καταπαραγούνταν πιο αθώοι από τους μηχανισμούς. Άρα, ο μηχανισμός κάπως αυρά έρχεται, πρέπει να είναι. Επίσης και τα καταλαβαίνω ότι είναι σύνθετα, ίσως στην καθημερινή πράξη κανείς πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος για να πέρασει. Πώς γελά, τα πολύ βασικά που μας είπε, όταν το ξέρουμε πάει στις κολόνες, αν έχουν αισθεί, γιατί κάπως είναι οι πολύ βασικές βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε. Τώρα θα βάλω στην δίκη των κοινέζων, ξέρουμε στην Ελλάδα ότι γίνεται κατάκριση, επομένως λίγο το πότε δεν κάνουμε, πάντα ισχύει, κάνουμε πάντα. Υπάρχει κατάκριση στην τάση και υπάρχει μια τάση για αμυντική ενεργή, επομένως δεν είναι μόνο κάνουμε πάντα, είναι ότι κάνουμε και όλες τις περισσότερες εξετάσεις, δηλαδή από την μελισσία των εξετάσεων που μας δείξατε, συνδείξεις και δυνατότητες αυτής εκμοραγής της οπτικής μοναδικής. Έχουμε μια τάση να γίνεται μόνο σε δύο σύμπεδα. Το δύσκολο το αποφέρετε, αλλά μάλιστα θα πρέπει να ζητάμε τους συνοδέους της βιοποιίας που θα μας βοηθήσουν και εμάς. Όχι μόνο να διολογήσουμε τέτοια τάση, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και θα έχουμε τις πιο μεγάλες κινδύνες. Νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσει σε όλοι οι επαγγελματίε και το θέμα δεν είναι μεγάλο, δεν είναι κάτι φυσικά χρόνο, αλλά νομίζω ότι με τόσο θέση πολύ εξυπηρετική και πολύ μα βοήθησε. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, παρατήρηση, προσθήκη. Πάνω αυτό θα υπόθηκα την κυρία Μαυρακούλου ή κάποιου συναδέλφου που είναι παρόντε. Είναι κάποιο που του παρακολουθούμε. Εννοείται ότι υπάρχει και να γράψετε στο chat και υπάρχει να δούμε αν κάνει αν γίνει τον εαυτό σας και να ρίξει. Αν όχι, ας δώσουμε την ευκαιρία του κύριου Μιχαλόπουλου και την καλοσύνη στην εξήγηση του κύριου Μαυροπούλου να ετοιμάσουν κάποια πραγματικά περιστατικά που θα δούμε λίγο πιο ιστορικά που υποστηρίζουν όσα έχουν. Ονομάζομαι Αριστείς Μιχαλόπουλος, είμαι ειδικευόμενος ακτινολογίας στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ και θα παρουσιάσουμε παρακάτω κάποια περιστατικά που αφορούν οξύες κακώσεις σπονδυλικής στήνης. Το πρώτο περιστατικό πρόκειται για γυναίκα η οποία είχε πτώση εξιδίου ύψους και προσγειώθηκε στην αριστερή πλευρά του σώματός της και παρουσίασε αυγενικό άλγος, άλγος αριστερού ανωάκρου και δυσκολίες στις κινήσεις της κεφαλής. Δεν υπήρχε κάποια άλλη στην νευρολογική σημειολογία. Στην αξονική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε στα επίγοντα, στο επίγοντα περιστατικών, παρατηρείται κάταγμα του οδόντα με οπίστια μετατόπιση του σώματος του α2 σπονδύλου, καθώς και όπως βλέπουμε και στην στεφανιαία τομή, κάταγμα στην αριστερή εγκάρση απόφυση του α2 σπονδύλου και το ίδιο έβριμα σε εγκάρση τομή. Πραγματοποιήθηκε αγκιογραφικός έλεγχος, λόγω του κατάγματος της εγκάρσης απόφυσης του α2, πραγματοποιήθηκε αγκιογραφικός έλεγχος, ο οποίος δεν ανέδειξε κάποια παθολογία στην αριστερή σπονδυλική αρτηρία. Στη μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, αναδεικνύεται και εδώ το κάταγμα του οδόντα, όπως είπαμε. Στη συνέχεια παρατηρείται είδημα στα μαλακά μόρια κατά μήκος μεσακάνθρων συνδέσμων
Και μία κύλη, οπίστια κύλη στο α6, α7 μεσοσπονδύλιο διάστημα προκαλεί πίεση επί του νοτιαίου σάκου, χωρίς όμως να υπάρχει διαταραχή του νοτιαίου μυελού, απεικονίζεται με φυσιολογικό σχήμα. Για τα ίδια ευρήματα σε τα δύο ακολουθίες, σε εγκάρσια και στεφανία τομή. Το συγκεκριμένο περιστατικό υποβλήθηκε σε οπίστια σπονδυλοδεσία α1-α2 με καλή μεταχειρητική πορεία και πήρε εξιτήριο προς κέντρο αποκατάστασης. Το επόμενο περιστατικό αφορά άντρα 45 ετών, ο οποίος είχε πτώση εξιδίου ύψους και έτον άλλο στην οσφή. Διακομίστηκε από διαφορετικό νοσοκομείο, όπου ήδη είχε πραγματοποιηθεί αξονική τομογραφία, η οποία είχε αναδείξει κάταγμα στον ομικρονδέο σπόνδυλο. Στην μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε στο δικό σας νοσοκομείο, παρατηρείται εκρηκτικό κάταγμα στο σώμα του ομικρονδίου σπονδύλου με οπίσθια λύσθηση του πίσω τμήματός του αυτού προς το νοτιαίο κανάλι, με πίεση επί του νοτιαίου μυελού και επί της αναδυόμενης ομικρονδίου ρίζης. Επιπλέον, παρατηρείται έντονη ειδηματώδης απεικόνηση της υπουρίδας, καθώς και τραυματική οπίσθια κύλη του μεσοσπονδύλου δίσκου στο όμικρον 4-5 διάστημα. Στο ίδιο επίπεδο βλέπουμε εικόνες από βελιές τομές από ΤΑΦ1 και και ακολουθία με καταστολή του λίπους, όπου παρατηρείται οστικό είδημα στο σώμα του ομικρονδίου σπονδύλου, καθώς και στα μαλακά μόρια. Επιπλέον, σε εγκάρσεις που μέσα σε ΤΑΦ2 και ΤΑΦ1 ακολουθία, παρατηρείται διόγκωση των ψωητών μειών αμφωτερόπλευρα και είδημα αυτών, ενώ στην ΤΑΦ1 ακολουθία παρατηρείται αιμορραγία πέριξ του δεξιού ψωήτη μειός, η οποία επεκτείνεται και στην δεξιά παρακολική άβλακα. Σε συγκεκριμένο περιστατικό επιλέχθηκε συντηρητική αντιμετώπιση και ο ασθενής βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, πήρε εξιτήριο και έγινε σύσταση και επανέλαφος σε ένα μήνα στα εξωτερικά ιατρία. Το επόμενο περιστατικό πρόκειται για άντρα 45 ετών, ο οποίος διακομίστηκε από νοσοκομείο της περιφέρειας κατόπιν τροχαίου ατυχήματος και παρουσίασε έκθεση της μυϊκής ισχύως των άνω άκρων, ιδιαίτερα αριστερά. Στην αξιονική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε, παρατηρείται κάταγμα σε όλη την έκταση του σώματος του α2 σπονδύλου και το ίδιο έβριμα σε στεφανιαία και εγκάρσια τομές. Εδώ. Επιπλέον, αναδείχθηκε κάταγμα στην ακαμφθόδη απόφυση του α6 σπονδύλου και στις εγκάρσεις αποφύσεις του α7 σπονδύλου, όπως και στο πίσθιο τόξο της πρώτης πλευράς αριστερά. Δεξιά, συγγνώμη. Στην μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε, παρατηρείται οπίσθια ολίσθηση του α6 επί του α7 σπονδύλου με πίεση και κύλη του δίσκου με πίεση επί του νοτιαίου σάκου. Παρατηρείται ειδηματώδης είδημα στο νοτιαίο μυελό σε αυτό το ύψος. Το βλέπουμε εδώ και στην εγκάρσια τομή. Παρατηρείται σαφοποίηση του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου. Η ΤΑΦ1 ακολουθία όμως δεν επιβεβαίωσε αυτή την υποψία, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται όμως σαφοποίηση και πιθανή ρήξη του πρόσθετου επιμήκου συνδέσμου. Επιπλέον, στην ακολουθία με καταστολή του λίπους, βλέπουμε το είδημα στα μαλακά μόρια, σε αυτό το ύψος. Το συγκεκριμένο περιστατικό χειρουργήθηκε σε επίγουσα βάση, έγινε πρόσθετη αυγενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία. Δεν παρουσίασε νευρολογικό έλλειμμα μετά το χειρουργείο και πήρε εξιτήριο και έγινε σύσταση για επανέλαφο σε ένα μήνα με νέα αξονική τομογραφία. Το επόμενο περιστατικό πρόκειται για άντρα 43 ετών, ο οποίος διακομίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα και παρουσίασε παραπληγία, υπαισθησία και υπαισθησία από το επίπεδο του θήτα 10 και κάτω.
Στην εξονική τομογραφία που έγινε στο Τμήμα Πηγών των Περιστατικών, το μοναδικό έβριμα που υπήρχε είναι κάταγμα στην εγκάρσια απόφυση του Α2 σπονδύλου και το ίδιο στην δεξιά εγκάρσια απόφυση του Α2 σπονδύλου και βλέπουμε το ίδιο έβριμα σε στεφανιές τομές. Και σε αυτή την περίπτωση ακολούθησε γεωγραφικός έλεγχος, χωρίς να παρατηρηθεί κάποια παθολογία και σε αυτή την περίπτωση, κάποια παθολογία της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε πρόσθετη ολίσθηση του Α6 επί του Α7 σπονδύλου, καθώς και δισκοκύλη, πρόσθετη και οπίσθια δισκοκύλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου στο ύψος αυτό, με πίεση επί του νοτιαίου σάκου, και με δυματόδη απεικόνηση του νοτιαίου μυελού, καθώς και είδημα των μαλακών μορίων. Βλέπουμε τα ίδια διαβρήματα σε τάφα 1 ακολουθία και σε ακολουθία με καταστολή του λίπους, όπου παρατηρείται, βλέπουμε και εδώ το είδημα στα μαλακά μόρια, καθώς και την δυματόδη απεικόνηση του μυελού. Στην μυελογραφία που πραγματοποιήθηκε, βλέπουμε και εδώ τη βλάβη που απεικονίσαμε και προηγουμένως στο νοτιό μυελό. Χειρουργήθηκε και αυτό το περιστατικό. Και μετά το χειρουργείο διακομίστηκε σε μέχρι ιδιωτικής κλινικής για συνέχιση της νοσηλείας. Το τελευταίο περιστατικό είναι ένα περιστατικό από την προηγούμενη εφημερία του νοσοκομείου μας. Πρόκειται για γυναίκα, η οποία είχε πτώση εξιδίου ύψους υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, διακομίστηκε σε κόμμα, ενώ στο Τμήμα Πηγών των Περιστατικών έκανε ανακοπή και ακολούθησε διασωλήνωση. Στην αξονική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε, παρατηρούμε κάταγμα του οδόντα με απόσπαση αυτού από τον Α2 σπόνδυλο και προβολή του οδόντα ενδοκαναλικά. Και το ίδιο έβριμα στις στεφανιές του μέσα. Στη μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε, βλέπουμε σε οδελιαία ατομή στην τάφη 2 ακολουθία παρατηρείται μερική διατομή του μυελού στο ύψος του Α1-Α2 διαστήματος, καθώς και δυματώδης απεικόνηση του νοτίου μυελού άνωθεν και κάτωθεν του μυελού διατομής. Επιπλέον παρατηρείται και είδημα των προσπονδυλικών μαλακών μορίων και των μαλακών μορίων στους μεσακάνθους συνδέσμους στο ύψος του κατάγματος. Και οι ίδιες εικόνες μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού παρατηρήθηκε πρόσληψη αυτού παρακείμενα του σημείου διατομής του νοτιαίου μυελού, καθώς και στην Grand Endeco ακολουθία στικτά αιμορραγικά στοιχεία στο ίδιο ύψος. Το περιστατικό αυτό συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα ήθελα να αναφέρω όλα τα περιστατικά που παρουσιάσαμε προέρχονται από το τμήμα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαυροπούλου για τη βοήθειά της στη δημιουργία αυτής της παρουσίασης, καθώς και την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας για τις πληροφορίες που μας παρήχαν σχετικά με τα περιστατικά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Επισημάνω για την αναγνώριση της συνεργασίας και της συνεργασίας και την συνεργασία μέσα στο τμήμα και της συνεργασίας με άλλους τριπότες. Και όσο πιο καλά συνεργαζόμαστε με τους άλλους τριπότες, όσο πιο πολύ μαθαίνουμε, τόσο πιο καλή είναι να μας πείσουμε, όσο πιο σημαίνει. Τα περιστατικά ήταν καλά, ήταν και περιστατικά από την καθημερινή ζωή. Δεν ήταν για τον σχεδιασμό, ήταν τα περιστατικά από την καθημερινή ζωή. Θα πω μια δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι όταν βλέπουμε τότε μια φορά ψάξει να βρει και πιθανόν θα υπάρχουν και άλλες. Άρα, μην μένει κανείς στην ικανοποίηση ή κάνει ονοματότητα σπασμένο και μπορεί να βγάζουν τέλος. Εκεί μπορεί και οι άλλοι να είναι πιο σημαντικοί. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί πολλές πλάτες και ενός ανθρώπου δεν είναι καλά. Δεν υπήρχαν το κάνει στην χώρα, στο πρώτο περιστατικό, υπήρχε μια κύλη. Αλλά είχαν σαφή σημεία ότι αυτή η κύλη δεν ήταν άνθρωπη. Αυτή η κύλη ήταν
πραγματική κίνηση. Ήταν μια κίνηση που είχε εξελίξει και από πριν. Πολλά από αυτά ασχολούν του δικού τη πραγματικότητα σε δικαστήρια, σε κατοσυγκρότηση, σε νοικοκυριά. Επομένω, θέλει μεγάλη προσοχή και όταν είσαστε βέβαιοι, ή έχετε βάσει το σχέδιο και δείξει ότι εδώ έχετε μια πραγματική βλάβη, έχετε ένα δίσκο και βλέπετε για παράδειγμα ότι κύλη έχει ψηλό σήμα, έχετε ένα στοιχείο να ισχύσει ότι είναι μια πρόσφατη βλάβη, ή όταν έχετε ένα οστικό ίδρυμα, ή όταν έχετε ένα ίδρυμα στο μυαλό. Οπότε εκεί ναι, έχετε στοιχεία και να μπορείτε να το αποδώσετε πραγματικά. Αν δεν έχετε στοιχεία, μην γράψετε κύλη με τα πραγματική. Γράψτε ότι υπάρχουν κύλη. Υπάρχουν κύλη που κάνει, πιέζει και πιέζει, αλλά δεν μπορεί να διευκρινιστεί από την παρούσα εξέταση εάν είναι μεταγραμματική ή όχι. Υπάρχουν πάντα νομικές εκλογές, προσέχετε πώς θα τα σχολιάζετε, γιατί αυτές και μια φορά οι νομικές είναι σημαντικές. Άρα, πολύ δηλαδή, στους δικαιωμένους να προβληματίζεστε αν είναι μεταγραμματικές ή αν προηγείτε. Και όταν μπορείτε να σας αποδώσετε μεταγραμματικές, αποδώσετε. Όπου δεν μπορείτε να σας αποδώσετε, γράφετε και δεν είναι ξεκάθαρο. Προσεκτικά ήταν καλά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει, σχολιάζει, να σου πω το προσεκτικά. Ή πάνω στο όλο θέμα, αν κάποιος συνάδελφος ήταν από μακριά και από κοντά, έχει κάτι να πει, δεν. Όχι, το θέμα ήταν μεγάλο. Έτσι, και μάλλον δεν αφήσατε απορίες. Είναι όμως, πρέπει να είμαστε μια χώρα που έχουμε πολλά ατυχήματα, όμως πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι τα ατυχήματα αυτά. Άρα καλά είναι και μας το παρουσιάζετε. Σε άλλο που έχουν δέντρο δικαιωμένοι, όταν πέφτει στις νομές πολιτείες, θεώρησαν ότι ήμουν πολύ έμπειρος στα πράγματα και με βάλουν στην περιοχή του οποίου γράφονται. Και όντως, δυστυχώς, έχουμε εμπειρία. Το χέρι μου δεν είναι πιο περιεκτική. Μπορεί να μην είμαστε τόσο πολύ, αλλά η κρατηγορία στην Ελλάδα έχει περιθώριο ανάπτυξη. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Η παρουσία αυτή που μας βοήθησε και να θεσμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μπορούμε να αναπτύξουμε και τον τρόπο που πρέπει να αναπτύξουμε. Ευχαριστώ.